Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στην ΕΚΠΙΖΟ, το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι καταγγελίες στον τομέα της ενέργειας έφτασαν τις 414, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, κατατάσσοντας την ενέργεια στη δεύτερη θέση για την καταγραφή των καταγγελιών μετά τις τράπεζες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΚΠΙΖΟ αλλά και όλες οι ενώσεις καταναλωτών συνεχίζουν να λαμβάνουν πλήθος καταγγελιών για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Κυρίως τα προβλήματα των καταναλωτών είναι οι υπέρογγοι λογαριασμοί, οι πλημελείς υπηρεσίες, προβλήματα στη ρύθμιση οφειλής, αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ακόμα και παραπλανητικές διαφημίσεις. Για όλα αυτά, αλλά και για το κύμα ακρίβειας που παρατηρούμε όλοι μετά το Πάσχα, θα μιλήσω τώρα με την αντιπρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλησπέρα σας, γεια σας από την Πάτρα. Τι γίνεται, κυρία Καλαποθαράκου? Έχω καταγράψει και έχετε δίκιο ως ΕΚΠΙΖΟ και ως ενώσεις καταναλωτών. Έχω καταγράψει και εγώ παράπονα συμπολιτών μου στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας, που μου λένε ότι ξαφνικά ήρθε ένας λογαριασμός έναντι στη ΔΕΗ που είναι πάρα πολύ υψηλός. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου συμβαίνει, δεν μπορώ να τον πληρώσω. Άλλοι μου λένε ότι μου ζητάνε υπέρογκα από εσάς τις ρυθμίσεις που αν τα είχα δεν θα είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Άλλοι μου λένε άλλα άκουσα, άλλα κατάλαβα και άλλα πήγα εκεί και βρήκα. Έχω διάφορα τέτοια που μου καταγγέλουν. Όμως οφείλω να πω ότι η σημερινή μας κουβέντα έχει αφετηρία το πλήθος αυτών των καταγγελιών. Έχουμε κάτι που μας διαφεύγει γιατί τα έχει σκεπάσει όλα ο κορονοϊός? Κοιτάξτε. Δεν έχουμε κάτι που μας διαφεύγει. Όντως έτσι είναι, όπως το έχουμε εκθέσει και το εκθέσατε κι εσείς με τη σειρά σας. Λαμβάνουμε πάρα πολλές καταγγελίες για υπέρογους λογαριασμούς, για δυσκολία στις ρυθμίσεις, για παραπλάνηση των καταναλωτών κλπ. Η ΕΚΠΙΖΟ έλαβε μια πρωτοβουλία από το γεγονός αυτό του πλήθους των καταγγελιών. Είδε τους λογαριασμούς. Αν κάτσει κανείς να μελετήσει ένα λογαριασμό, τι βλέπει? Βλέπει ότι περιλαμβάνονται πάρα πολλές χρεώσεις, οι οποίες είναι άσχετες με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Χρόνια τώρα. Στη ΔΕΗ, η ΔΕΗ έχει μεταμφιεστεί σε έναν εισπράκτορα φόρων. Ακριβώς. Εισπρακτικός μηχανισμός είναι για να αποδώσει δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ΕΤΜΕΑΡ που βλέπετε στο λογαριασμό. Το περιβόητο. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οίκο και διάφορους άσχετους φόρους. Έτσι λοιπόν, μελετώντας τους λογαριασμούς, διαπιστώσαμε ότι 35-40% του λογαριασμού, του ύψους του λογαριασμού, του ποσού που καλούμαστε να πληρώσουμε, αφορά άσχετες χρεώσεις. Και κάνουμε μια κινητοποίηση ώστε αυτές οι χρεώσεις να αποσχιστούν ή να καταργηθούν ανάλογα με την κατηγορία των χρεώσεων αυτών. Παράδειγμα, τα δημοτικά τέλη δεν μπορούν βέβαια να καταργηθούν, αλλά θα πρέπει να αποσχιστούν και να εισπράττονται με άλλο τρόπο. Να έχουν την ανταποδοτικότητα που πρέπει να έχουν και να εισπράττονται με άλλο τρόπο. Η ΙΚΟ όμως, που είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το κοινωνικό τιμολόγιο, τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, θα πρέπει να καταργηθούν. Είναι πρωτοτυπία ελληνική, εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα αυτή η χρέωση και είναι και πολύ υψηλή, θα έλεγα. Επίσης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καλούμαστε δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως και πρέπει να στραφούν προς τα εκεί, αλλά δεν θα το πληρώσουν οι καταναλωτές, αλλά θα πρέπει οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις μέσα από τους φόρους που εμείς πληρώνουμε να επιδοτήσουν ή οτιδήποτε θέλουν να πράξουν. Έτσι λοιπόν, εμείς πραγματοποιήσαμε μία έρευνα σε 16 ευρωπαϊκές χώρες και διαπιστώσαμε ότι δημοτικά τέλη, δημόσια τηλεόραση υφίσταται μόνο σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ. Στην Πορτογαλία. Πού? Στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία. Και εδώ, δύο. Ακριβώς. Ναι, και η δεύτερη είμαστε εμείς. Από εκεί πέρα, η δημόσια τηλεόραση εισπράτεται από την Ιταλία, από το Ιταλικό κράτος, εν πάση περιπτώσει. Εκεί υπάρχει μόνο αυτή η χρέωση, επιπλέον. Οι ΙΚΟ, είπα, δεν υπάρχουν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και το ΕΤΜΕΑΡ υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά προσέξτε, η επιβάρηση την οποία έχουμε με βάση την κατανάλωση είναι πολύ χαμηλότερη στις ευρωπαϊκές χώρες από ότι στην Ελλάδα. Ρωτήσω σε αυτό το σημείο. Είναι σημαντικό. Ναι. Πιστεύω ότι θα λύσει απορίες. Το ρεύμα, σαν ρεύμα μόνο του, είναι στην Ελλάδα φτηνότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή ακριβότερο? Κοιτάξτε, είναι στο μέσο όρο και ίσως και λίγο φθηνότερο. Δηλαδή, οι βόρειες χώρες έχουν ακριβό ρεύμα. Όμως, αυτό δεν πρέπει να το απομονώσουμε και να το δούμε έτσι σε σχέση με την τιμή της κιλοβατόρας, διότι το επίπεδο ζωής του Γερμανού ή του Δανού είναι πολύ υψηλότερο. Ναι, πρέπει να το δει κανείς με μια αναλογικότητα σε σχέση
με το επίπεδο ζωής. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να το πληρώσουμε το ρεύμα. Γι' αυτό και έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που χρόνια τώρα τους βλέπουμε να ταλαιπωρούνται με διακοπές και με διακανονισμούς. Ακριβώς. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, και αυτό έχει να κάνει με την πίεση που ασκούμε οι ενός καταναλωτών, οι καταναλωτές, οι φορείς της κοινωνίας, οι επαγγελματικοί φορείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ίδιο πρόβλημα έχουν, έτσι. Είναι να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή να πληρώνουμε μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, που την κατανάλωση δηλαδή των κιλοβατόρων που έχουμε πραγματοποιήσει, το ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ. Αυτές οι τρεις χρεώσεις πρέπει να υπάρχουν στους λογαριασμούς. Γι' αυτό ζητούμε καθαρούς. Και όχι 10 χρεώσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 χρεώσεις. Οι υπόλοιπες 7 πρέπει να φύγουν από τους λογαριασμούς, να καταργηθούν, να αποσχιστούν κλπ. Άρα λοιπόν, αν έρχεται στον καταναλωτή μειωμένος λογαριασμός, εξορθολογισμένος λογαριασμός, θα μπορεί να το πληρώσει. Θέλω να μου πείτε εάν αυτά ισχύουν και για τους ιδιώτες παραγωγούς ρεύματος. Εκεί έχετε στρέψει τα βλέμματά σας. Ασφαλώς. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Έχουμε στρέψει και μάλιστα κάνουμε έναν αγώνα πολύ μεγάλο, διότι όλοι το τελευταίο χρόνο και το τελευταίο διάστημα που έχουμε και τον εγκλεισμό δεχόμαστε άπειρα τηλεφωνήματα. Ελάτε σε εμάς από τους εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας, ελάτε σε εμάς και θα πληρώνετε 40%, 35%, 48% λιγότερο από ό,τι πληρώνετε στη ΔΕΗ. Ο καταναλωτής, προσοχή, προσοχή. Εμείς έχουμε προσβάλει αρκετές από αυτές τις επικοινωνίες των εναλλακτικών προμηθευτών ως παραπλανητικές. Μάλιστα. Δεν μας λένε ποιο είναι το πάγιο. Έχουν υψηλό μηνιαίο πάγιο, έχουν χαμηλή κιλοβατόρα, ναι, προσέξτε, έχουν υψηλό όμως πάγιο, που αυτό έρχεται να το αντισταθμίσει, να αυξήσει την κιλοβατόρα εν τέλει. Και το τρίτο που πρέπει να σημειώσω και φινιδιάζονται οι καταναλωτές, ότι έχουν αυτή τη τιμή της χρέωσης της κιλοβατόρας για 6 μήνες και μετά στο συμβόλαιό τους προβλέπεται δυνητική αύξηση, εφόσον η οριακή τιμή του συστήματος, έτσι λέγεται, αυξηθεί. Είναι η ρήτρα προσαρμογής. Εφινιδιάζονται λοιπόν οι καταναλωτές και βλέπουν άλλη μια χρέωση στην κιλοβατόρα, η οποία είναι αρκετά υψηλή, και βέβαια δεν έχουν ενημερωθεί δεόντως από την αρχή για να εκτιμήσουν αν τους συμφέρει να αλλάξουν προμηθευτή ενέργειας. Έτσι λοιπόν έχουμε προσβάλει αρκετές διαφημίσεις στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας και βλέπουμε ότι κρίνονται ότι είναι παράνομες, ότι πρέπει να υπάρχει προσυμβατική ενημέρωση αναλυτική και πλήρη στον καταναλωτή, ούτως ώστε να σταθμίσει εάν πραγματικά το συμφέρει, ναι, να φεύγει. Το άνοιγμα της αγοράς στο ρεύμα, στην ενέργεια, έφερε εξορθολογισμό στην τελική τιμή? Πίεσε τη ΔΕΗ να χαμηλώσει κάτι? Εγώ δεν έχω δει μειώσει στη ΔΕΗ. Καταργήθηκαν και εκείνα τα μπόνους των συνεπών πληρωμών. Κοιτάξτε, η ΔΕΗ είναι σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς, θα έλεγα, που δεν μπορεί να κάνει με βάση τις κρατικές παρεμβάσεις, δεν μπορεί να μειώσει για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί ανταγωνιστικά αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει το 70% έχει περιορισμούς από το ίδιο το κράτος. Άρα, αντίθετα, η ΔΕΗ μέσα στον τελευταίο χρόνο αύξησε τη χρέωση της κιλοβατόρας. Αυτό είδαμε όλοι. Αυτό συνέβηκε. Είναι έχετε ποσοστό αύξησης, έχετε υπολογίσει? Όχι, ποσοστό δεν έχουμε, αλλά ήταν σημαντική αύξηση την οποία πραγματοποίησε. Μάλιστα. Και την οποία αυτή τη στιγμή υφιστάμεθα. Άρα η ΔΕΗ δεν μπορεί να παίξει έτσι το ρόλο που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή ως προς τη μείωση των τιμών, γιατί είναι ο βασικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει την πλειοψηφία των καταναλωτών, πολύ μεγάλη πλειοψηφία, και οι εναλλακτικοί έχουν ένα ποσοστό της τάξης το 20-25% και δεν το έχουν φτάσει ακόμα. Οι 15 προμηθευτές, 15 με 20 είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Οι εναλλακτικοί προμηθευτές. Ωστόσο και αυτοί δεν κινούνται με βάση το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή και το σεβασμό που απαιτείται να έχει κανείς απέναντι στον καταναλωτή. Προσπαθούν με επιθετικές και αθέμητες εμπορικές πρακτικές να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Τώρα, για όλα αυτά εσείς έχετε κάνει κάποια κουβέντα με το αρμόδιο Υπουργείο?
Έχουμε κάνει και με τη ΡΑΕ και με το αρμόδιο Υπουργείο. Συγγνώμη, το αρμόδιο Υπουργείο όχι, που είναι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Όμως έχουμε κάνει με το Υπουργείο που υπάγει το καταναλωτής και είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αρμόδιος όμως εποπτικός φορέας του όλων και των εναλλακτικών και της ΔΕΗ είναι η ΡΑΕ με την ρυθμιστική αρχή ενέργειας, με την οποία είμαστε σε τακτική επικοινωνία, αλλά δυστυχώς σε πολλά ζητήματα υπάρχει ολιγορία, θα έλεγα. Κλείνοντας, μία κουβέντα θέλω, εκτός από πρόεδρος, αντιπρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ και πρόεδρος Ενώσεως Καταναλωτών, είστε και μία κυρία, μία γυναίκα η οποία πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει, κάνει έτσι την οικογένεια, τα πάντα. Δεν έχει ξεφύγει το πράγμα με την ακρίβεια μετά το Πάσχα? Έτσι είναι. Έχει ξεφύγει. Πραγματικά παρατηρούμε αυξήσεις σε πολλά είδη και μάλιστα και στα βασικά είδη διατροφής που έχει ανάγκη ένα νοικοκυριό. Αυτό για μας είναι ανεπίτρεπτο. Βέβαια δεν έχουμε κάνει κάποια έρευνα, αλλά αυτό βλέπει ο καθένας μας, όπως πολύ σωστά λέτε. Η καλύτερη έρευνα είμαστε εμείς, το πορτοφόλι. Ακριβώς. Βδομάδα-βδομάδα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το Υπουργείο και μάλιστα στα πλαίσια του ελεύθερου υποτίθεται ανταγωνισμού, ο οποίος θα ρυθμίσει τις τιμές, δυστυχώς δεν υφίσταται αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, και ο καταναλωτής ο οποίος πρέπει να ψάχνει την αγορά και να βρίσκει το ίδιο προϊόν φθηνότερο είναι ανευπροηγούμενο. Για μας θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση από την πολιτεία και οι τιμές να μειωθούν και όχι να αυξηθούν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν υφίσταται. Και μάλιστα, το καταγγείλουμε και το έχουμε καταγγείλει στο Υπουργείο. Για το προηγούμενο θέμα, εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση στους καταναλωτές να μπουν στην ιστοσελίδα μας και να ψηφίσουν. Έχουμε ένα αναρτήσει ερωτηματολόγιο να ψηφίσουν εάν θέλουν να αποσχιστούν ή να καταργηθούν όλες αυτές οι χρεώσεις από τον λογαριασμό του ΔΕΗ. Επιβαρυνόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ήταν πολύ κατατοπιστική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας από την Πάτρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.